Κύριε Κακλαμάνο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έχετε ξεκινήσει την εφημερία σας. Όχι, δεν έχουμε ανοιχτή εφημερία. Προχτές είχε γενική εφημερία το νοσοκομείο. Την Παρασκευή πάλι θα έχουμε. Τι κατάσταση επικρατεί στο νοσοκομείο σας? Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Η κλινική COVID είναι σχεδόν γεμάτη όλα τα κρεβάτια. Έχουμε γύρω στους 80 νοσηλευόμενους. Με 5-6 κρεβάτια και να έχουμε 4 διασωληνωμένους οι οποίοι περιμένουν να βρεθεί κρεβάτι σε ΜΕΡ, τουλάχιστον ένα 24ωρο. Έχει κλείσει ήδη μια χειρουργική κλινική για να μετατραπεί σε κλινική COVID και προγραμματίζεται να μετατραπεί. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κακλαμάνο, αν μου επιτρέπετε. Έχετε 4 διασωληνωμένους οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπουν σε κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας. Ας υποθέσουμε ότι ένα κρεβάτι από τις μονάδες εντατικής θεραπείας αδειάζει. Ποιον θα βάλετε από τους 4? Θα πάτε με χρονική σειρά, δηλαδή ποιος πρώτος διασωληνώθηκε, ή θα επιλέξετε αυτός είναι νέος, είναι μεγαλύτερος, είναι μικρότερος, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσει ή όχι? Συγγνώμη που το ρωτάω έτσι, αλλά είναι ένα ερώτημα εύλογο μου, νομίζω. Ναι, εύλογο είναι. Εδώ που έχουμε στάσει, εύλογο είναι το ερώτημά σας, αν και δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ. Η απόφαση παίρνεται κατά βάση μέσω του ΚΕΠΗ, του Κέντρου Ελέγχου των Επιχειρήσεων Υγείας. Εξετάζει δηλαδή την... Δηλαδή, ηλεκτρονικά το ποιοι είναι διασωληνωμένοι, τι χαρακτηριστικά έχουν κλπ. Και μετά μας ενημερώνουν το ποιος θα... Ενδεχομένως δηλαδή να παίζουν τα ηλικίες, ενδεχομένως... Συγγνώμη, ο γιατρός, καλημέρα και από μένα, ο γιατρός ενημερώνει ηλεκτρονικά το κέντρο επιχειρήσεων και το κέντρο επιχειρήσεων ηλεκτρονικά αποφασίζει ποιος θα εισαχθεί? Όχι ηλεκτρονικά, υπάρχει και τηλεφωνική επικοινωνία. Α, τηλεφωνική και πάλι. Όχι, συγχωρήστε με, απλώς ο γιατρός είναι μπροστά στον ασθενή. Ο γιατρός αυτό εννοεί, ότι είναι πάνω από τον ασθενή. Και παίρνει κάποιον άλλον τηλέφωνο για να αποφασίσει. Τα κριτήρια πάντως, τα κριτήρια. Ξέρετε, εμείς δεν λέμε ότι έγινε Μπέργαμο η Ελλάδα. Έτσι, δεν λέμε ότι έγινε Μπέργαμο η Ελλάδα και μην υπερβάλλουμε, αλλά εδώ μας παρουσιάζει ο γιατρός, ο κ. Ακλαμανός, μια κατάσταση η οποία είναι όντως χρήσιμη και σημαντική. Και το μοναδικό νοσοκομείο, Γιώργο, αυτό έτσι που είναι ο κ. Ακλαμανός σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, κύριε Ακλαμανό. Η κατάσταση ακόμα δεν έχει γίνει Μπέργαμο, αλλά οδεύουμε προς τα εκεί. Τα νούμερα είναι απλά μαθηματικά, δεν βγαίνουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει, πόσοι άνθρωποι ακόμα πρέπει να πεθάνουν για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε προσλήψεις, να προχωρήσει επίταξη όλου του ιδιωτικού τομέα, να αξιοποιήσουν όλα τα νοσοκομεία και οι γιατροί που υπάρχουν στην Αττική, γιατί τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν. Δεν φτάνουμε. Έχουν φύγει οι γιατροί από το δικό σας νοσοκομείο να πάνε στα επιταγμένα ιδιωτικά νοσοκομεία? Προέκυψε το Σάββατο ένα τέτοιο θέμα. Μία απόφαση από το Υπουργείο να μετακινηθούν 2 ειδικευόμενοι, η μία εκ των οποίων μάλιστα είναι και στην κλινική COVID του νοσοκομείου, η οποία ήδη είναι υποστελεχωμένη και λειτουργεί επισφαλώς. Με τις αντιδράσεις που υπήρξαν και λοιπά, του νοσοκομείου ανακλήθηκε η απόφαση. Αυτές πρόκειται για 8 πνευμονολόγους. Ναι, γιατί και εκείνοι δεν έχουν, λέει, και για να καλύψουν ανάγκες πρέπει να πάρουν πνευμονολόγους. Επειδή το λέει και ο γιατρός για τις επιτάξεις. Και επειδή όλοι μας έχουμε μια εικόνα και για την ιδιωτική και για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, πραγματικά οι κλινικές πιστεύετε ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό? Το λέω ερωτώντας ειλικρινά. Έχουν την υποδομή όλες οι κλινικές αν επιταχθούν σε αυτό? Ορισμένες μπορεί να έχουν, ορισμένες, ζωή μου, μπορεί να έχουν. Αναμφισβήτητα μπορεί να έχουν. Δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν όλες μπορεί να έχουν. Ας αξιοποιηθούν όσες μπορούν. Έτσι, τουλάχιστον αυτό. Ας γίνουν και προσλήψεις για να μπορέσουν να συνταλλευθούν και οι υπόλοιπες. Γιατί ούτως ή άλλως ένα από τα πάγια αιτήματα είναι οι προσλήψεις. Πάντως έχει ιδιαίτερη σημασία. Δημόσιο σύστημα υγείας χρόνια τώρα. Χάσαμε ένα χρόνο. Έχει ελλείψεις. Πάντως έχει ιδιαίτερη σημασία. Είμαστε ένα χρόνο τώρα που συζητάμε το θέμα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούμε και ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Καλό είναι να ακούμε διάφορους παράγοντες. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που δίνουν την καθημερινή μαχή. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.